Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε την οπτογραφική μας μηχανή Sony A500 και πιθανώς και τα μοντέλα της σειράς 6000 με το κινητό μας Android και να το χρησιμοποιήσουμε σαν remote control. Το remote control είναι χρήσιμο κυρίως σε νυχτερινές λήψεις πάνω στο τρίποδο που αν ακουμπήσουμε τη μηχανή μας κατέστρεψε τη λήψη. Επίσης θα δούμε πώς θα ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία Bulb, λειτουργία που μας επιτρέπει να ορίσουμε έκθεση όσο θέλουμε πέρα από τα 30 δευτερόλεπτα που είναι το maximum για τη μηχανή. Η λειτουργία Bulb επιτρέπει να γίνει έκθεση όση ώρα πατάμε το shutter button. Ας αρχίσουμε. Καταρχήν, για να ενεργοποιήσουμε το Bulb Mode πρέπει να είναι σε Manual η μηχανή μας και σε Single Shooting. Μόλις τα κάνουμε αυτά, όταν πάμε στον χρόνο έκθεσης, μετά τα 30 δευτερόλεπτα βλέπουμε το Bulb. Τώρα για το Remote Control. Πηγαίνουμε στο wireless, ανοίγουμε το airplane mode τυχόν για να κάνουμε οικονομία στην μπαταρία, το απενεργοποιούμε. Πηγαίνουμε στις εφαρμογές. Εδώ, πριν πάμε στις εφαρμογές, πρέπει να κάνουμε να μπούμε στο application list. Play Memories App και να κάνουμε αναβάθμιση την εφαρμογή μας για Remote Control. Επειδή η Sony δεν υποστηρίζει ακόμα ή δεν ξέρουμε αν θα υποστηρίζει την Ελλάδα, εδώ την έχω κάνει ήδη αναβάθμιση, πρώτα πρέπει να κάνουμε ένα λογαριασμό στη Sony. Όταν κάνετε το λογαριασμό στη Sony, επιλέξτε Αμερική ή Αγγλία ή κάποια άλλη χώρα εκτός από Ελλάδα, γιατί δεν υποστηρίζει ακόμα εδώ μέσα. Όταν κάνετε το λογαριασμό σας θα μπείτε εδώ πέρα στη μηχανή, θα συνδεθείτε με το λογαριασμό σας και θα κάνετε ένα update το Smart Remote Control. Εγώ το έχω κάνει ήδη, οπότε δεν χρειάζεται. Τώρα πάμε να ανοίξουμε το Smart Remote Control. Και περιμένει σύνδεση με το κινητό. Μόλις συνδεθούμε, βάλουμε τα επιστρεφτήρια, πηγαίνουμε στο κινητό και τώρα μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις από το κινητό για την κάμερα. Βλέπετε, θα αλλάξω το F. Το βάλω 3,5. Να αλλάξω το χρόνο έκθεσης. Τα άλλαξε. Να το βάλω πάλι Bulb. Τώρα με το Bulb, όπως είπαμε, για να κάνει έκθεση όση ώρα θέλουμε, πρέπει να πατάμε το shutter button της μηχανής. Εδώ απλά χρειάζεται να τραβήξουμε μόνο το κουμπάκι και να ξεκινήσει η έκθεση. Εδώ είναι ο χρόνος που περνάει και όποτε θέλουμε να το σταματήσουμε το τραβάμε. Ανάλογα με τον χρόνο που το έχουμε πατήσει θα διαρκέσει και το processing. Ήταν ο Max σχετικά μικρός, οπότε το κάνει γρήγορα. Τώρα για να μας δώσει full εικόνα από τη μηχανή στο κινητό, δηλαδή να κατεβάσει
όλη την εικόνα. Size of preview image original. Close. Και live view standard. Αυτό μας επιτρέπει, με αυτό θα πάρει αυτή την εικόνα που πήρε, έχω το καπάκι πάνω, δεν πειράζει, όπως βλέπετε πήρε 6.000 επί 4.000, είναι η ανάλυση της κάμερας δηλαδή. Άμα το έχουμε στα 2 MP θα πάρει τα 2 MP, θα πάρει δηλαδή 1080. Δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε να βάλουμε full εικόνα. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βοήθησα.